Μέσω παρακαμπτήριων δρόμων διεξάγεται η κυκλοφορία είτε προς Αθήνα είτε προς Τρίπολη λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, όπως επισημαίνει ο αστυνομικός διευθυντής Αργολίδας Ηλίας Κοκορός. Από τις 12 και 17 λεπτά έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος στον ΝΑΤ και τα δύο ρεύματα, και προς Κόρινθο και προς Τρίπολη. Και τώρα η κυκλοφορία διεξάγεται ως εξής. Όσοι κινούνται από Αθήνα προς Τρίπολη, στον κόμπο της αρχαίας Νεμαίας, στρίβουν αριστερά, πηγαίνουν στα Δερβενάκια και από εκεί ακολουθούν την παλιά εθνική οδό προς Άργος και πρώτου Άργους, στη διασταύρωση του Κουτσοποδίου, στρίβουν δεξιά και έρχονται στην Στέρνα. Και όπου η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, προς Τρίπολη, ακολουθούν το ρεύμα κανονικά. Όσοι κινούνται από Τρίπολη προς Αθήνα, έρχονται μέχρι τη Στέρνα, στρίβουν δεξιά στον κόμπο, κατευθύνονται προς Άργος και πρώτος στην είσοδο του Άργου στρίβουν αριστερά, ακολουθούν την παλιά εθνική οδό προς τα Δερβενάκια και ξαναεισέρχονται στη διασταύρωση στον κόμπο της αρχαίας Νεμαίας, εισέρχονται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο προς Αθήνα. Δεν γνωρίζετε βέβαια πόση ώρα θα κρατήσει αυτό, γιατί. Αυτό ξανά... δεν το ξέρουμε, θα εξαρτηθεί από το μπλόκο και από το πόσο χρόνο θα κρατήσουν την εθνική οδό. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και ομαλά.